Μπορείς να μπεις μέσα, να βάλεις κάπου μια τηλεόραση, να βάλεις κάπου... Όχι, δεν θα πω. Τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, να έχεις σπίτι, τέλος πάντων, για να μπορείς να ζήσεις όλα μπαλά ώρα μαζί μας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Για να συζητήσουμε ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, ειδικά εδώ στην Αθήνα, αλλά δεν είναι μόνο αθηναϊκό το πρόβλημα, η στέγη. Σπίτια υπάρχουν πολλά, γιατί λέμε ότι η Αθήνα ειδικά είναι γεμάτη πολυκατοικίες και να γκρεμίσουμε και μερικά, μπας και ζήσουμε καλύτερα. Αλλά δεν βρίσκουμε σπίτι να μείνουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ζούμε μια εξαιρετικά αυξανόμενη στεγαστική κρίση. Οι αιτίες είναι πολλές. Είναι από την κερδοσκοπία στα ακίνητα και το αρρύθμιστο τοπίο στην αγορά του κτηματαγορά και το real estate. Είναι ο τουρισμός, η άνοδος του τουρισμού που διοχετεύονται πολλά ακίνητα για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι πολλές οι αιτίες, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να πούμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και λιγότερο να χάσουμε αυτή την ώρα. Γιατί γίνεται. Για να συζητήσουμε αυτά. Γιατί όλο και λίγο πολύ ξέρουμε βασικά, λίγο πολύ γιατί κοιτάξτε, γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι ένα από τα βασικά ζητήματα του προβλήματος της κρίσης αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και στην Ελλάδα είναι η αντιστοιχία της αύξησης των ενοικίων κυρίως και των τιμών γης συνολικά σε σχέση με το εισόδημα. Είμαστε πρωταθλητές αυτή την αναντιστοιχία στην Ευρώπη, πολύ μακριά από το μέσο όρο, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό το ζούμε πέραν των αριθμών και της στατιστικής της ίδιας, το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Είμαστε στο τραπέζι αυτό νέοι άνθρωποι. Νομίζω ότι κάποιοι από εμάς θα έχουμε προσπαθήσει να νοικιάσουμε σπίτι αυτή την περίοδο. Μιλάμε για τιμές οι οποίες ουσιαστικά μπορεί να ισοφαρίζουν το εισόδημα ή να καταλαμβάνουν έως και το 80% αυτού, χωρίς να προσμετρώνται σε αυτό και τα υπόλοιπα έξοδα και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Και κανένα μοντέλο, δηλαδή παλιά έλεγες ότι αν είμαι μόνος μου θα έχω λιγότερα έξοδα, τώρα είναι τόσο μεγάλο το ενίκιο που στην πραγματικότητα αν δεν έχεις συγκάτοικο για παράδειγμα είναι σχεδόν απίθανο. Αν έχεις οικογένεια είναι σχεδόν απίθανο. Δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις είναι σχεδόν απίθανο να πεις ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα. Η κρίση αυτή συμπιέζει όχι μόνο τους νέους ανθρώπους ή τους ανθρώπους που μένουν μόνους τους και άρα χρειάζονται παρέα για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αλλά αγγίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό νοικοκυριά, μεσαία και χαμηλά στρώματα. Τι δεν γίνεται όταν ο βασικός μισθός είναι στα 700-800 ευρώ, να για ένα διάρρη να πληρώνεις 500 ευρώ ενίκιο. Είναι ο μέσος όρος αυτός πλέον. Κάτω από 500 ευρώ δεν βρίσκεις εύκολα σπίτι. Και λες και λίγα. Ναι, Να πούμε το εξής, ότι δυστυχώς το αγαθό αυτό που είναι κατοικία, που θα έπρεπε να είναι σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, σε κάθε κράτος, να είναι ένα αγαθό και να είναι ένα θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, δυστυχώς εμπορευματοποιείται, αφήνεται βορρά στα funds και στους κερδοσκόπους κάθε λογής και έτσι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Εμείς τι λέμε, εμείς στην Ανοιχτή Πόλη, στην οποία είμαι υποψήφια στο Δήμο Αθηναίων, χρόνια τώρα λέμε το εξής, ότι καταρχάς απέναντι σε αυτή την μεγάλη, στην ανυπαρξία, παντελή ανυπαρξία στεγαστικής πολιτικής, προτάσουμε δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τη ρύθμιση αυτού τοπίου. Mm. Αυτό που λέμε το τοπίο της κερδοσκοπίας. Τι είναι αυτό, καταρχάς να μπουν όρια και όπως βάζει και ο νόμος, να μπουν όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Mm. Αυτό δεν θέλει να το αναλάβει ούτε το κράτος, ούτε η διοίκηση Μπακογιάννη στο Δήμο Αθηναίων. Άρα ο Δήμος μπορεί να κάνει κάτι. Βεβαίως μπορεί να κάνει και μπορεί να διεκδικήσει και αρμοδιότητες. Όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο, αν θέλετε και τεχνητό λάθος. Δήμοι σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη έχουν πάρα πολλές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για αυτά τα ζητήματα. Και έχουν πολύ όρημα στεγαστικά απλά προγράμματα. Να βάλουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα λέει, ξέρω εγώ, μπορείτε να έχετε δύο σπίτια ή τρία σπίτια ή να τα νοικιάζετε μόνο για δύο μήνες, για πέντε μήνες, ή να ασκηθεί εντελώς διαφορετική πολιτική για το πώς βλέπουμε τη ζωή στο Δήμο. Δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε ζωή στο κέντρο της πρωτεύουσας, αν θέλουμε να την κάνουμε μια πρωτεύουσα που απλά να μπαίνουν και να βγαίνουν τουρίστες σε ξενοδοχεία, σε Airbnb και οι υπόλοιποι να σκοτώσουμε να φύγουμε. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ζήτημα. Να τελειώσω λίγο στο πρώτο. Καταρχάς, το θέμα είναι να ρυθμίσουμε αρχικά το τοπίο όπως υπάρχει σήμερα. Επίσης, εμείς κάνουμε και προτάσεις
επεξεργαζόμαστε προτάσεις μάλλον, σχετικά με, τις, με τα όρια των τιμών σε κάποιες υπερκορεσμένες περιοχές. Έλεγχος δηλαδή των τιμών ενοικίων. Πρωτοβουλία που μπορεί επίσης να πάρει ο Δήμος. Το πιο δυναμικό όμως και ενεργητικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να συστήσει κοινωνική δημοτική κατοικία. Δηλαδή ένα κτηριακό απόθεμα για κατοικία με σκοπό την προσιτά ενοικιαζόμενη αυτό κατοικία που υπάρχουν τέτοια κτίρια. Κτίρια που ανήκουν στο Δήμο. Ναι, βεβαίως. Από δημόσιο, δημοτικό, οικιστικό απόθεμα τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά στο Δήμο και δημόσια περιουσία και δημοτική περιουσία αλλά και με κίνητρα που να δίνονται σε ανθρώπους που έχουν κλειστά τα διαμερίσματά τους. Ξέρετε, είμαστε πρωταθλητές επίσης στα κλειστά διαμερίσματα στην Ευρώπη. Σε πάρα πολλά παρατημένα σπίτια. Επίσης. Και επίσης αυτό, εγκαταλελειμμένα κλειστά διαμερίσματα. Άρα, λοιπόν... Ναι, αλλά εκεί πάντα, επειδή ειδικά για τα εγκαταλελειμμένα σπίτια έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν τα αξιοποιούμε είτε σαν χώρους δημοτικούς δημόσιους, είτε για να δοθούν σπίτια. Η απάντηση πάντα είναι ότι το νομικό πλαίσιο είναι τόσο περίπλοκο που πρέπει να ψάξουμε 18 ξαδέρφια για να, να πάρουμε ένα σπίτι. Νομίζω ότι το πλαίσιο γίνεται περίπλοκο όσο δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να απλοποιηθούν για μια σειρά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και νομοθεσίες έχουν απλοποιηθεί πάρα πολλά πράγματα από τη μεριά της κυβέρνησης και της Δημοτικής Αρχής. Αντίθετα, για κοινωνικές παροχές και παροχές που αγγίζουν τον πολίτη και την κοινωνία δεν γίνεται τίποτα. Να πάμε λίγο σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, το θέμα του δεν είναι μόνο η κατοικία, δηλαδή δεν είναι μόνο να έχεις πάνω από το κεφάλι σου μια στέγη. Είναι και ο χώρος της πόλης που ζεις. Δηλαδή οι υποδομές που υπάρχουν γύρω μας, οι χρήσεις, τα πάρκα, οι πολιτιστικές εκτονώσεις, οι αθλητικές εκτονώσεις, το πράσινο, οι καλοί δρόμοι, οι κατακάλατες δρόμοι, οι ράμπες. Όλα όσα συνιστούν αιτήματα σε μια σύγχρονη κρίση της πόλης, αλλά και μια περιβαλλοντική κρίση, που όσο προχωράμε, η κλιματική αλλαγή το ζήσαμε πρόσφατα και με τις πλημμύρες και με άλλα φαινόμενα και με τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, εντείνεται, δηλαδή γίνεται κρίση με πολύ γρήγορους ρυθμούς και άρα πρέπει και στις ίδιες τις πόλεις να βελτιώσουμε τις υποδομές με σύγχρονο τρόπο, βιώσιμο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις καταστροφές και στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που έρχονται. Χρειάζεται όμως για όλα αυτά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού. Πολεοδομικού, αστικού, ανάλογα την κλίμακα, του γεωγραφικού χώρου. Ωραία, και θα ρωτήσει λοιπόν κάποιος ότι πάρα πολύ ωραία τα λέτε κι εσείς και η Ανοιχτή Πόλη, αλλά εάν η Ανοιχτή Πόλη αναλάβει τον Δήμο, πώς θα μπορεί να συνεργαστεί με μια κυβέρνηση που έχει εντελώς διαφορετική άποψη σε αυτά τα ζητήματα, μάλλον προσεγγίζει την άποψη του κ. Μπακογιάννη. Εμείς, καταρχάς, αν αναλάβουμε το Δήμο, θα πρέπει, είναι πυρηνικά στην αντίληψή μας, να έχουμε συνεργασίες κυρίως με τους πολίτες. Οι ίδιοι πολίτες έχουν τη δύναμη και την... Και επίσης ο Δήμος Αθήνας δεν είναι ένας μικρός Δήμος. Συνιστά τον πρώτο Δήμο της χώρας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν είναι σχετικά έξυπνη η κυβέρνηση θα μπορέσει τουλάχιστον να συνεργαστεί σε τουλάχιστον πράγματα που είναι αυτονόητα και δίκαια. Δεν συμφέρει κανένα να είσαι σε ένα αρρύθμιστο πεδίο και ένα τοπίο που υποφέρουν οι πολίτες. Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία μόνο του τουρισμού στην πόλη. Η Αθήνα έχει αλλάξει δυστυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια ραγδαία. Δεν είναι η πόλη στην οποία εγώ μεγάλωσα και δουλεύω ακόμα και κυκλοφορώ. Είναι μια πόλη ακριβή. Είναι μια πόλη που μεταλλάσσονται οι χρήσεις, η επιχειρηματικότητα, τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει αυτή η μίξη και πολυλειτουργικότητα που υπήρχε. Μια πόλη που κατοικείται ως επιτοπλίστων από τουρίστες. Και διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Διώχνει τη μόνιμη κατοικία και τους ανθρώπους που κατοικούν μόνιμα στην πόλη. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα που μπορούν, όπως είπα προηγουμένως, με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, να αντιμετωπιστούν και να δοθούν λύσεις από τα αυτονόητα, δηλαδή ότι δεν έχουμε ένα πεζοδρόμιο να κινηθούμε με ασφάλεια σήμερα, ή φωτισμό, μέχρι αυτά που λέμε σήμερα και που χρειάζεται τη βιώσιμη κινητικότητα, τη σύγχρονη και βιώσιμη τεχνολογία στην κοινωνική κατοικία ή στη συνεταιριστική κατοικία, ένα μοντέλο που είναι πάρα πολύ
έτσι, αν θέλετε, ευρέως διαδεδομένο σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω της αλληλέγγυης οικονομίας. Αλλά όχι στην Αθήνα και αλλά όχι στην Ελλάδα. Μελετάτε και διερευνάτε στην Αθήνα από πολλούς από εμάς και από αρχιτέκτονες και από πολεοδόμους όπως εμένα, αλλά παρόλα αυτά δεν δυστυχώς γίνεται ύλη και πράξη, αλλά ελπίζουμε τώρα να γίνει. Να γίνει. Επιτυχία προσωπική, επιτυχία στον υποψήφιο δήμαρχο.